Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριε Ρωτών βουλευτά, χαίρομαι ιδιαίτερα για την ερώτηση που μας κάνετε, γιατί μας δίνεται τη δυνατότητα να επιθυμίσουμε τις βασικές αρχές της κυβερνητικής μας πολιτικής σχετικά με τα ζητήματα αντιμετώπισης των εκτάκτων καταστάσεων, που λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και χρόνιων παθογενειών στον τομέα των υποδομών καθώς και της πολιτικής προστασίας απαιτούν μια νέα προσέγγιση, η οποία πλέον με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιείται. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και συγκεκριμένα ο Κώστας Καραμαλής, ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, προέταξε τέσσερις βασικές αρχές. Την άμεση κινητοποίηση και παρουσία σε πολιτικό αλλά και υπηρεσιακό επίπεδο σε κάθε σημείο που εκδηλώνεται η κρίση. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πρώτου πακέτου μέτρων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, τη συνεργασία. Και αυτό φαίνεται, επιτρέψτε να σας πω κύριε Βουλευτά, και με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με την περιφέρεια και την ουσιαστική βοήθεια ακόμη και υπεράνω τυπικών αρμοδιοτήτων. Καθώς και την προσπάθεια διαμόρφωση ενός μακροχρόνιου σχεδίου που θα αναβαθμίζει συνολικά τις υποδομές της πληττόμενης περιοχής. Με αυτή λοιπόν ακριβώς τη φιλοσοφία κινηθήκαμε και για την αποκατάσταση των ζημιών που προξένησε ο κυκλώνας Ιαννός στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας. Άμεσα, γρήγορα, αποτελεσματικά, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Και με τη διάθεση πλέον των 240 εκατομμυρίων με σχέδιο αναβάθμισης των ευρύτερων υποδημών της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση και πριν κάνω συγκεκριμένες αναφορές στις δράσεις μας, θα ήθελα να επισημάνω ότι κύριε Λαμπρούλη, αν και δεν αφορά αποκλειστικά τις δράσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ερώτησή σας εκφράζει μια αυθεντική αγωνία για την αντιμετώπιση των καταστροφών που επέφερε ο Ιαννός στην περιοχή της Καρδίτσας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι επιτρέπει και ένα ουσιαστικό και δημιουργικό διάλογο που πάντα επιζητούμε και πάντα επιδιώκουμε. Η κυβέρνηση λοιπόν από την εκδήλωση του φαινομένου κινητοποίησε κάθε διαθέσιμη υπηρεσία, ώστε άμεσα να αντιμετωπίσει τόσο τις επελθούσες καταστροφές της περιουσίας των πολιτών, όσο και τις συνακόλουθες συνέπειες στις υποδομές της περιοχής. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανένας μέσα σε αυτή την αίθουσα που θα αφισβητήσει ότι από την πρώτη στιγμή ήμασταν εκεί. Όλα τα Υπουργεία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οι αρμόδιοι Υπουργοί ήταν εκεί και αντιμετώπισαν όλα αυτά τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα που υπήρχαν στην Καρδίτσα. Η πολιτεία στον Ιαννό δεν περιορίστηκε μόνο στις καταγραφές των ζημιών, αλλά εκτιμώντας την ευρύτητα των συνεπειών, αποφάσισε ότι η ανόρθωση των υποδομών, παρότι η αρμοδιότητα των οικείων Δήμων και της Περιφέρειας, έπρεπε να υποβοηθηθεί από την τεχνογνωσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Και προς τούτο αποφασίστηκε ειδικά για τον Ιαννό και ιδιαίτερα για την πληγήσα περιοχή της Καρδίτσας, το Υπουργείο να αναλάβει με νομοθετική πρωτοβουλία και διάταξη νόμου τον κύριο ρόλο και η τοπική αυτοδιοίκηση ένα συμπληρωματικό. Δεν έχω την πρόθεση και νομίζω ότι είναι αντιληπτό σε όλους να επαναλάβω ότι η αρμοδιότητα που ανατέθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν αφορά την κατασκευή καθώς και τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ή τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων, που εξακολουθεί να ανήκει αυτή η αρμοδιότητα σε αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση το Υπουργείο ανέλαβε κάτι παραπάνω. Τη σύναψη μιας σύμβασης αποκατάστασης του κυρίου όγκου των οδικών υποδομών που επλήξαν τον Ιαννό. Και δεν περιοριστήκαμε μόνο σε αυτό, αλλά προχωρήσαμε στην άμεση χρηματοδότηση με 23 εκατομμύρια για όλους τους πληγέντες Δήμους από τον Ιαννό, εκ των οποίων 12 ήταν στην περιφέρεια Θεσσαλίας, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν με 1 εκατομμύριο για τις αποκαταστάσεις των υποδομών τους και 6 εξ αυτών στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Το συνολικό ποσό του εκτάκτου επιδόματος που διατέθηκε για όλο το φαινόμενο του Ιαννού ανήλθε στα 127 εκατομμύρια, εκ των οποίων 55 εκατομμύρια αφορούσαν την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Και δεν σταματήσαμε εδώ, επιτρέψτε μου να σας πω. Υπήρξε πρόσθετη χρηματοδότηση για τους Δήμους από το Υπουργείο Εσωτερικών που ξεπέρασε τα 37 εκατομμύρια, εκ των οποίων οι Δήμοι της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας έλαβαν 16,7 εκατομμύρια ευρώ συν τα 3,5 εκατομμύρια που πήρε η περιφέρεια Θεσσαλίας. Και αυτά από το Υπουργείο Υποδομών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προέβη σε πρόσθετη χρηματοδότηση περιφέρειας για τους Δήμους των περιοχών που επλήγησαν τον Ιαννό με 20,9 εκατομμύρια ευρώ για την εκτέλεση έργων αποκατάστασης ζημιών από τον κυκλώνα. Θα μπορούσα να σας παραθέσω ακόμη πολύ περισσότερα στοιχεία, αλλά νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο. Θα ήθελα μόνο να κρατήσετε το εξής. Μόνο το Υπουργείο Υποδομών έκανε 6.000 αυτοψίες στις οικίες και έχουμε πληθώρα αιτήσεων η οποία προχωρά και για την επιδότηση ενοικίου και για τη στεγαστική συνδρομή.
Συνεχίστε με τη δευτερολογία. Μισό λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπεστε να πω ότι να διευκρινίσω λίγο το εξής. Με το νόμο 4753 και την νομοθετική διάταξη που κάναμε του Υπουργείου Υποδομών, αναλάβαμε ειδικά για τη Θεσσαλία, για την αρμοδιότητα εκτέλεση έργων που ανήκουν στην ευθύνη της τοπικής αδειοδιοίκησης και σε ελάχιστο χρόνο, δεσμεύσαμε μια πίστοση 143 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώσαμε με απόλυτη διαφάνεια και έλεγχο και με απόβαση του ελεκτικού συνεδρίου τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανακήρυξη του αναδόχου, με ταχύτητα τους ρυθμούς ξεπεράσαμε κάθε περιβαλλοντική αδειοδότηση και υπογράψαμε μια σύμβαση. Ολοκληρώνεται λοιπόν η εκπόνηση όλων των μελετών και η ενέργεια όλων των αναγκαίων ενευρών και δοκιμών, ώστε να υποβληθούν στην υπηρεσία προσέγκριση για την άμεση αποκατάσταση 11 οδικών τμήματων του Δήμου Καρδίτσας, 7 οδικών τμήματων του Δήμου Αργυθέας και 10 τμήματων του Δήμου Ζακίου, καθώς και την κατασκευή 4 γεννητριών. Είναι συνεπώς προφανές, αγαπητέ βουλευτά, ότι η έκταση των ζημιών που επέφερε ο κυκλώνας απαιτεί τη συνεργασία της κεντρικής διοίκησης, της περιφέρειας και των Δήμων. Βέβαια, σε αυτό το σημείο, και θα επανέλθω στη δευτερολογία μου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η διάκριση αρμοδιοτήτων αποτελεί πυλώνα του Συντάγματος και Δημοκρατίας. Ευχαριστώ.